Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θάνατο, ποτή σας, και της ενδυνήμας της ζωής της ανάμνησης. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θάνατο, ποτή σας, και της ενδυνήμας της ζωής της ανάμνησης. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θάνατο, ποτή σας, και της ενδυνήμας της ζωής της ανάμνησης. Βασιλεύ, ουράνιο, αράδο και το πνεύμα της ευθυγίας, παντακού παρών και τα πάντα κυρών, ο Θεός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέγγις κύρινος εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κύρινος και σώσον ως αρετές πραγματάς ημών. Αμήν. Σε κάθε σημαντά του. Θέλω να κάτσω από όπως εμπολεύει καλύτερα. Ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά μετά από πρόσκληση του Κυρίου, του Θεού. Και εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι του έδωσε, σύμφωνα με ανθρώπινη κατανόηση, λέμε το έδωσε, τις πλάκες με το νόμο. Από τότε το όρος πήρε και το όνομα Θεοβάδιστο όρος, το Θεοβάδιστο όρος του Σινά. Μέσα βέβαια σε γνώφο, γνώφος είναι σύννεφο θεϊκό, επειδή τα μάτια μας δεν μπορούν να ταινίσουμε εκεί που είναι ο Θεός στον χώρο, ούτε και των Θεών, η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο περιπατών ενεφέλες, λέει. Ο Θεός είναι εκείνος που περιπατεί στα σύννεφα. Όχι τα σύννεφα που βλέπουμε όμως, αλλά τα θεϊκά σύννεφα. Και στην ανάληψη ακόμη, όταν ο Κύριος ανέβηκε μαζί με συνοδεία χωρία αγγέλων, λέει ανελήφθη και καλύφθη από σύννεφα μετά, χάθηκε. Αυτός είναι ο χώρος από σύννεφα που ονομάζεται στην Αγία Γραφή γνώφος. Και γνώφος γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει το μυαλό τίποτα σχετικό με το χώρο που το Θείο, που ο Θεός υπάρχει. Πήρε λοιπόν ο Μωυσής εν μέσω, λέει, γνώφου και θυέλης τις 10 εντολές στον νόμο, όχι τις 10 εντολές, στον νόμο γενικά, ο οποίος πήρε και το όνομα Μωσαϊκός Νόμος. Πρόκειται από τι λένε τα Ιερά Βιβλία, πρόκειται για θησαυρούς, αφού ο Θεός ο ίδιος κατέβηκε και ενεχείρισε και βάλε στο χέρι του Μωυσή, ο ίδιος αυτό που του έδωσε στο χέρι είναι θείος θεϊκός θησαυρός. Αυτός ο θησαυρός ονομάζεται και παρακαταθήκη, κάτι που πρέπει να φυλαχθεί, ιερό κοιμήλιο να το πω αλλιώς, θεϊκό κοιμήλιο που πρέπει να φυλαχθεί από τη μια γενεά στην άλλη, όπως και ακριβώς έγινε και έχουμε την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και σήμερα και στους αιώνας, μέχρι που να γίνει η Δευτέρα Παρουσία μετά δεν χρειάζεται ο νόμος εκείνος. Θα έχουμε το ζωντανό το Κύριο μπροστά μας. Θεοχάρακτος λοιπόν ο νόμος που δόθηκε στο Μωυσή. Από τη στιγμή που τον έλαβε στα χέρια του τον νόμο ο Μωυσής, από τη στιγμή που τον έλαβε στον νόμο ο Μωυσής τον νόμο, έπρεπε να τον διαφυλάξει. Να τον διαφυλάξει με διαθήκη
θυσία την προσωπική του ζωή. Αυτός τοποθετήθηκε από τον Θεό νομοφύλακας, φύλακας του νόμου. Και πήρε και την εντολή να γίνει και έγινε αυτός ο πιστός φύλακας μέχρι θανάτου. Και τηρητής του νόμου έως θανάτου. Τηρούσε τον νόμο του ο Θεός έως θανάτου. Βεβαίως, ο Θεός έδωσε ήδη εντολή και σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων που τον πίστεψαν και πήραν τον νόμο του στα χέρια. Πήραν τον νόμο του στα χέρια. Παραγγέλει σε όλες τις γενναίες και στον καθένα χωριστά γίνου πιστός άχρη θανάτου. Να γίνεις πιστός και όταν ακόμα μπροστά σου είναι ο θάνατος και σε περιμένει και Κύριος ο Θεός και ο Κύριος ο Θεός θα σε φυλάξει εφόσον και εσύ είσαι πιστός τηρητής του νόμου. Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι δόθηκε ο νόμος σαν, όπως και ήταν, σαν φως σε ένα και μοναδικά λαό, τον Ισραηλιτικό λαό, σε ένα και μοναδικά λαό. Όλοι οι λαοί της γης, όλοι οι λαοί της γης, απ' άκρου σ' άκρου της οικουμένης, ήταν βυθισμένοι στην ειδωλομανία, στα είδωλα. Όλοι ζούσαν αυτά που είχε δημιουργήσει η φαντασία τους και οργίαζαν εν ονόματι των θεών των πολλών της αρχαίας εποχής. Επαναλαμβάνω, βρισκόταν οικουμένοι στο σκοτάδι της ειδωλομανίας, εκτός από εκείνους που πήραν τον νόμο που δόθηκε σαν φως. Γι' αυτό και ο Χριστός ο ίδιος προφητεύθηκε από τους προφήτες ότι θα φέρει όχι τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε στο, αυτός δόθηκε στο Μωυσή, αλλά νόμο με αλφα γιώτα κενό, καινούριο νόμο, και θα το δώσει σε εκείνους που κάθονται στο σκοτάδι της αγνίας από Θεό. Το νόμο που θα φέρει ο Χριστός θα τον πάρουν και θα ανοίξουν τα μάτια εκείνοι που θα τον πάρουν, αλλά θα έχουν και την υποχρέωση να το τηρήσουν τον νόμο έως θανάτου. Πήραν λοιπόν την εντολή, γίνου πιστός άχρη θανάτου και Κύριος ο Θεός φυλάξησε, θα σε φυλάξει. Παγκόσμιος, επαναλαμβάνω, κατακλυσμός ειδωλομανίας επικρατούσε όταν δόθηκε στο Μωυσή, στο όρο Σινά, από το Θεό, ο νόμος του Θεού. Και δόθηκε για εκείνους που βρίσκονταν σε χώρα και σκιά θανάτου. Θα το εξηγήσω και το πράγμα. Κάθε λαός που στερείται το θεϊκό φως, και εδώ είναι ο νόμος που δόθηκε, δεν είχαν νόμο, δεν είχαν θεϊκό φως, βρίσκονταν στο σκοτάδι το πνευματικό. Αυτό το σκοτάδι που ζούσαν
και από τον Κύριο και από την Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται θάνατος. Και αυτοί που ζουν στο σκοτάδι, χώρα θανάτου. Ζούνε μέσα στο σκοτάδι του θανάτου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, αφού ζούσαν στο σκοτάδι του θανάτου, ήρθα να σας φωτίσω. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα έχει πια σκοτάδι. Θα έχει το φως της ζωής. Ο ακολουθών εμέ ου μη περιπατήσει εις το σκότος, αλλά εν το φωτί, και θα έχει το φως της ζωής. Ο νόμος του Θεού είναι φως, ο νόμος του Χριστού είναι ήλιος που φωτίζει και διώχνει το σκοτάδι της χώρας της σκιάς του θανάτου. Από το Θεό, αυτοί που πήραν τον νόμο, δηλαδή πρώτοι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη, προσκλήθηκαν να υπεραψιστούν τον νόμο αφού τον διαδώσουν, να διαδώσουν τον νόμο, να γίνουν με άλλα λόγια μάρτυρες. Μάρτυρας εδώ, σημαίνει εδώ κήρυκας, και κήρυκας του νόμου μέχρι που θα χρειαστεί και την ίδια τη ζωή να θυσιάσει. Εσεστέ μη μάρτυρες, λέει, να μου γίνετε εσείς μάρτυρες, εσείς να κηρύξετε τώρα τον νόμο. Το έχω πει και άλλη φορά, θα το πω και τώρα. Δεν μπορεί ο Θεός να μας ανοίξει τα μυαλά χωρίς να χρειαστεί καμία άλλη παρέμβαση και να τα φωτίσει και να βάλει τον νόμο του μέσα και να είναι το μυαλό φωτισμένο. Κατευθείαν ο Θεός να το κάνει και το πράγμα. Μπορεί. Αλλά κοιτάξτε, χρειάζεται συνεργασία αυτό το πράγμα. Για να δοθεί ο νόμος που είναι φως, χρειάζεται να συνεργαστεί ο Θεός με εμάς τους ανθρώπους. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Τη στιγμή που τύφλωσε τον Απόστολο Παύλο η λάμψη, όταν πήγαινε να συλλάβει τους χριστιανούς στη Δαμασκό για να τους σκοτώσει, και άκουσε και τη φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, Σαούλ, Σαούλ», τύφλωσε η λάμψη, δεν αντέχεις, λέει, να δεις το Θεό που είναι φως, δεν αντέχεις. Και δεν άντεξε όντως, που είδε ένα δισεκατομμυριστό από τη Θεία Παρουσία ο Παύλος. Ένα δισεκατομμυριστό από τη Θεία Παρουσία. Δεν άντεξε, τυφλώθηκε. Και του είπε, τι να κάνω Κύριε. Μπορούσε εκείνη τη στιγμή να του πει ο Θεός, σου βάζω στο μυαλό τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς. Δεν το έκανε αυτό ο Θεός. Επαναλαμβάνω, γιατί χρειάζεται εμείς να έχουμε συνεργασία μεταξύ μας, να, με τη δική μας συνεργασία να πάρουμε το φως εκείνο. Και παράδειγμα, πήγαινε του λέει στη Δαμασκό να συναντήσεις τον Ανανία, να σε μάθει εκείνος, αυτός ήταν ο δασκαλός σου, αυτός ο πνευματικός σου πατέρας. Αυτός θα είναι στη θέση δική μου να σε μάθει τι θέλω εγώ να κάνεις εσύ για να σωθείς. Δεν το έκανε ο Θεός και το πράγμα, έβαλε άλλον. Έτσι λοιπόν βάζει σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων τους ανθρώπους του. Σε εμάς σήμερα αυτοί που μας διαφωτίζουν είναι οι γέροντές μας, οι πνευματικοί μας πατέρες. Μας δίδουν το φως του Θεού. Δηλαδή το φως του Θεού. Μάρτυρες του Θεού έγιναν οι Ισραηλίτες και μάρτυρες για όλες τις γενναίες. Εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι. Εμείς οι χριστιανοί σήμερα που έχουμε τον καινό νόμο,
την Καινή Διαθήκη έχουμε την ίδια υποχρέωση να γίνουμε μάρτυρες του Κυρίου, διαδίδας τον νόμο του στο περιβάλλον μας ή και ακόμη παραπέρα. Δεν δόθηκε εντολή μόνο στους Ισραηλίτες, έσεστε μη μάρτυρες, δόθηκε παντού. Και γίνεται με δύο τρόπους αυτή η διάδοση του νόμου του Θεού. Με την παρουσία μας, εφόσον εφαρμόζουμε το νόμο του Θεού, και με το λόγο μας, εφόσον χρειάζεται να ακουστεί και ο λόγος για να πάρουν τον ήχο και τα αυτιά, εφόσον χρειάζεται να ακουστεί και ο λόγος αφού του εγχειρίσουμε και ένα βιβλίο του νόμου του Θεού. Χωρίς να υπάρχει ο γραπτός νόμος και ο προφορικός νόμος, δεν διαδίδεται το φως του νόμου του Θεού, το φως του Ευαγγελίου, σε εκείνους που κάθονται μέσα σκοτάδι. Πρέπει να υπάρχει το φως του γραπτού νόμου του Θεού, να ανοίξει τα μάτια του η ψυχή, ο άνθρωπος και η ψυχή του ανθρώπου, να δει ποιος είναι ο Κύριος. Γιατί και ο ίδιος είπε, θέλετε να με γνωρίσετε. Αν θέλετε να με γνωρίσετε, ανοίξτε το Άγιο και ωραίο Ευαγγέλιο. Εκεί θα μάθετε ποιος είμαι εγώ ακριβώς. Γνώσεστε την αλήθεια. Και ακόμη, μελετάτε τις γραφές, γιατί μαρτυρούν οι γραφές για το δικό μου το πρόσωπο. Μαρτυρούν οι γραφές για το δικό μου το πρόσωπο. Ο Θεός που φανερώθηκε στο Μωυσή πάνω στο όρο Σινά, του είπε χαρακτηριστικά. Εις πάει εκεί λοιπόν στην κορυφή επάνω, του είπε, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Όταν του έδωσε τον νόμο και του είπε αυτό, οι πατριάρχες αυτοί, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, βρίσκονταν στην αγκαλιά του. Ζούσαν μαζί με το Θεό εκεί που είναι η θεϊκή παρουσία. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι αυτοί που πέρασαν, ο Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, πριν από αιώνες, ζουν, είναι εκεί που είμαι εγώ, ο Θεός, εκεί που είναι η χώρα των ζώντων. Παρακαλάμε στην νεκρόσιμη ακολουθία. Κατάταξον αυτούς εν χώρα ζώντων. Βάλ τους στη χώρα που είναι οι ζωντανοί. Του λέμε εμείς, του Κυρίου στην προσευχή μας, και είναι ο νεκρός μπροστά μας, την ψυχή του να τη βάλει εκεί που είναι οι ζωντανοί. Άρα για εμείς εδώ που το παρακαλάμε, αφού εκείνη η χώρα των ζώντων, εδώ τι πρέπει να είναι. Αντιλαμβάνεστε, εκεί είναι η χώρα των ζώντων, εκεί είναι το φως. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέει να τους κάνεις, να κάνεις την ψυχή αυτού που προσευχόμαστε τώρα φωστήρα. Φωστήρας είναι το άστρο. Και οι δίκαιοι είναι εκλάμψουσιν ως φωστήρες. Όλοι οι δίκαιοι θα λάμψουν εκεί, στη χώρα των ζώντων, σαν φωστήρες. Γιατί έχουν το νόμο του Θεού. Έχουν αυτό που έδωσε στο Μωυσή ο Θεός, το νόμο του, και αυτό που έδωσε ο Κύριος σε εμάς, τον καινούριο νόμο. Επαναλαμβάνω, ο Ισραηλιτικός λαός, εδώ θα κάνω μια παρατήρηση, σε μένα πρώτα βεβαίως, ο Ισραηλιτικός λαός πήρε τον νόμο του Θεού και χαρακτηρίστηκε από τότε, ονομάστηκε εκλεκτός λαός του Θεού. Ο Ισραηλιτικός λαός, εκλεκτός λαός του Θεού. Από το πλήθος των Ισραηλιτών που πήραν τον νόμο, λίγοι εφάρμοσαν και έζησαν τον νόμο του Θεού. Αυτή είναι ο εκλεκτός λαός.
Όλοι είχαν το δικαίωμα να γίνουν εκλεκτοί, αλλά δεν θέλησαν, δεν τον εφάρμοσαν, δεν ήσαν τα εκλεκτά τέκνα του Θεού όπως ήθελε ο Θεός. Εξαρτάται από την πρόθεση, από τη βούληση και από την εφαρμογή που κάνει ο κάθε ένας στον νόμο του Θεού. Εφαρμόζεις τον νόμο του Θεού, ανήκεις στο λαό του Θεού. Και αυτοί λοιπόν που πήραν τον νόμο τότε και το μετέφεραν Μωυσής από το Σινά κάτω και είσαι αποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουν και τον περιμένανε να κατέβει κάτω να πάρουν τον νόμο, λέγει η Παλαιά Διαθήκη μέσα, είχαν αφήσει τον αληθινό Θεό και λάτρευαν το Βάαλ, ένα μοσχάρι, ένα είδωλο, ένα θεό ειδωλολάτρη που δεν υπήρχε, ψεύτικο θεό. Λέει η Γραφή, ο Μωυσής τότε έσπασε τις πλάκες, λέει. Ήσαν ανάξιοι να πάρουν τον νόμο του Θεού. Ανάξιοι να πάρουν τον νόμο του Θεού. Σε μας έφερε ο Κύριος, έδωσε τον νόμο του, την Καινή Διαθήκη, μας υποχρέωνε και μας λέει, θέλετε να με δείτε, θέλετε να ανακαλύψετε τον Παράδεισο, να τον ανακαλύψετε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η Αγία Γραφή το γράφει αυτό με άλλο τρόπο. Πάει και φωνάζει ο Απόστολος Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Είχε γνωρίσει ο Απόστολος Φίλιππος τον Κύριο, τον Μεσσία, είχε βρει αυτόν που έψαγνε μέσα από τα Άγια Βιβλία και περίμενε πότε θα έρθει. Τον βρήκε ο Φίλιππος και πάει και φωνάζει τον Ναθαναήλ. Έλα, του λέει, βρήκα τον Μεσσία, τον βρήκα. Πότε φωνάζουμε, το βρήκα? Όταν ψάχνουμε. Ψάχνουμε και κάτι έχουμε χάσει. Και αφού το βρήκα, το βρήκα φωνάζουμε. Και ο Φίλιππος έψαγανε στις γραφές. Αλλά τον συνάντησε ζωντανό, τον Κύριο, τον Μεσσία. Αφού τον βρήκε, τρέχει, του λέει, έλα, το βρήκα. Πρέπει να υποβληθεί ο άνθρωπος στον κόπο, να σκάψει να βρει στα Ιερά Βιβλία, τα Άγια Βιβλία μέσα, τον Κύριο, να δει την παρουσία του τη φωτεινή, να το τραβήξει, να τραβηχθεί και εκείνος, να αγκαλιάσει τον Κύριο και να ζήσει με την παρουσία του Κυρίου μαζί. Βρήκα τον Μεσσία, δεν τον αφήνω τον Μεσσία. Αφού το βρήκαν οι Απόστολοι και είδαν ζωντανό τον Κύριο, έγιναν πιστοί στο πρόσωπο του Κυρίου άχρη θανάτου. Δηλαδή μέχρι και το θάνατο έγιναν πιστοί στο πρόσωπο του Κυρίου. Και η Εκκλησία μας το γιορτάζει, σχεδόν όλους τους Αποστόλους, σχεδόν όλους, μάρτυρες. Έδωσαν το αίμα τους, θυσιαστήκανε για τον νόμο του Κυρίου, για τον ίδιο τον Κύριο. Όσοι έπεσαν, έδωσαν, θυσιάστηκαν για τον νόμο του Κυρίου, μηδενός εξαιρουμένου, πήραν και ένα όνομα, μάρτυρες Κυρίου, μάρτυρες της Ορθοδοξίας, μάρτυρες, επαναλαμβάνω, του Κυρίου. Και έγιναν μάρτυρες γιατί ο Κύριος φωνάζει, εγώ ο Θεός και ουκ έστι και δεν υπάρχει, πάρεξε μου ο σώζον, δεν υπάρχει άλλος εκτός από εμένα που να σας σώσει. Γι' αυτό και έχει το όνομα ο Χριστός Σωτήρ. Σωτήρ σημαίνει ότι είναι σωτήρας και σώζει τους ανθρώπους. Να έχουμε υπόψη μας, και η ιστορία το γράφει μέσα, όχι η θρησκευτική ιστορία, η παγκόσμια ιστορία. Οι άνθρωποι περίμεναν κάποιον που να έχει τη δύναμη να τους σώσει από τα βάσανα και τη ζωή αυτής και τα πνευματικά βάσανα. Ορισμένοι αυτοκράτορες που το έχουν μελετήσει και το είχαν δει, δίπλα στο όνομά τους βάζανε Σωτήρ, παραδείγματος χάρη, στην
Μικρά Ασία από εκεί τότε, υπέ στην Περσία δηλαδή, Πτολεμαίος ο Λάγου ο Σωτήρ. Έβαζε και δίπλα και το όνομα Σωτήρ. Για να προσετεριστεί, για να, πώς θα το πούμε, να κλέψει εκείνο που περιμέναν οι λαοί. Και να πάρει τη θέση του αυτός. Σωτήρας λοιπόν του κόσμου, πήραν το όνομα και ορισμένοι από τους βασίλες αυτοκράτορες. Και οι αυτοκράτορες όταν ήρθαν μετά, όπως της Ρώμης ο Κέσαρας, ονομάστηκε Αύγουστος. Ονομάστηκε Αύγουστος. Ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ο Κέσαρας, ο τελευταίος αυτοκράτορας ήταν, πήρε το όνομα Αύγουστος. Αύγουστος δεν είναι ελληνική λέξη, είναι ξένη λέξη, είναι λατινική λέξη. Αυγούστους σημαίνει σεβαστός. Και σεβαστό την τότε εποχή ονομάζα μόνο τον Θεό. Ο αυτοκράτορας λοιπόν πήρε το όνομα, την ονομασία, ο Κέσαρας το όνομά του, Αύγουστος, επειδή είχε την αξίωση, την απέτηση, να τον προσκυνάνε σαν Θεό, σαν σωτήρα, σαν σεβαστό πρόσωπο. Αυγούστους, Αύγουστος, ίσον σεβαστός. Επαναλαμβάνω, σωτήρα περιμένανε, λέει η ιστορία. Και όταν ήρθε ο Κύριος, σταμάτησε αυτή η απέτηση. Δεν βρέθηκε κανείς μετά την παρουσία του Κυρίου, μα κανένας που να πει, εγώ ο αυτοκράτορας Στάδε είμαι σωτήρας. Τερμάτισε, όπως τερμάτισε και η εβραϊκή αρχιεροσύνη. Οι Εβραίοι είχαν αρχιερείς μέχρι τις ημέρες που τον δίκαζαν οι αρχιερείς, Άννας και Καϊάφας. Του γράφει στα Ευαγγέλια, τον πηγαίναν από τον Άννα στον Καϊάφα και τον ταλαιπωρούσαν και τον δίκαζαν τον Χριστό. Ήσαν αρχιερείς αυτοί. Δεν υπάρχει αρχιερέας Εβραίος μετά την παρουσία του Κυρίου. Τέλος στην αρχιεροσύνη την εβραϊκή. Ο πρώτος αρχιερέας είναι ο Χριστός. Αυτός χειροτονεί τους Αποστόλους, που είναι και αυτοί με τη σειρά τους οι διάδοχοι του Κυρίου, οι καινούργιοι αρχιερείς άνθρωποι πια, που χειροτονούν άλλους στη συνέχεια και φτάνουν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει η παλαιά εβραϊκή αρχιεροσύνη που έσωζε, σε εισαγωγικά μέσα πιστεύω ότι έσωζε τους ανθρώπους. Έχουμε μόνο του Κυρίου την αρχιεροσύνη, που είναι πηγή κάθε χριστιανικής αρχιεροσύνης με βάση της οποίας σωζόμεθα σήμερα εμείς. Νόμος, ο νόμος λοιπόν είναι εκείνος που ανοίγει τα μάτια. Λέγει, είσαι παραβάτης, ναι, το ήξερες αυτό που διέπραξες ότι το γράφει ο νόμος, λέει ο δικαστής. Όχι. Επομένως θα τιμωρηθείς κι άλλη μια φορά. Είσαι πολίτης και πρέπει να γνωρίζεις τι λέει ο νόμος, ώστε να μην παραβαίνεις τους νόμους της πολιτείας. Είσαι πολίτης, πρέπει να το ξέρεις τον νόμο. Ισχύει και σε εμάς αυτό το πράγμα. Έχουμε τον νόμο του Θεού στα χέρια μας, τον έχουμε στα χέρια μας τον νόμο του Θεού. Οφείλουμε να τον ανοίγουμε, να τον διαβάζουμε καθημερινά. Λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι Κύριε, μέρα και νύχτα μελετάω τον νόμο σου. Μέρα και νύχτα. Το γράφει στο πρώτο ψαλμό. Και μάλιστα λέει, δίνει μια ωραία εικόνα για αυτή την περίπτωση, ότι βρίσκομαι σε ένα ποτάμι που τρέχει και δίπλα στο ποτάμι είναι πράσινα, ολοπράσινα δέντρα που δεν μαραίνονται ποτέ, γιατί τα ποτίζει το ποτάμι. Και λέει, το ποτάμι είσαι εσύ, εγώ είμαι το δέντρο και ο νόμος σου είναι τα ρεύματα, τα κρυστάλλινα που τρέχουν στο ποτάμι εκείνο, από τα οποία πίνω και είμαι πάντα δροσερός και πάντα πράσινος. Χωρίς τον νόμο του Θεού. Λέμε σήμερα, πιάνεις να συνδύσεις με έναν άνθρωπο και λέει, είμαι χριστιανός. Μα χριστιανός χωρίς να ανοίξεις Ευαγγέλιο,
δεν είναι δυνατόν. Έρχεται ο άλλος που παρουσιάζεται σαν να είναι χριστιανός και δεν είναι χριστιανός και σου λέει δύο κουβέντες και έχει νύχτα, μαύρη νύχτα και δεν μπορείς να απαντήσεις. Ο αιρετικός εννοώ στην ουσία. Ο αιρετικός. Χρειάζεται για να μελετάει κανείς τον νόμο του Θεού προσπάθεια καθημερινή. Σαν εκείνη την προσπάθεια που κάνουμε για να προσευχηθούμε. Να αφήσουμε μια μέρα τον εαυτό μας χωρίς να προσευχηθούμε. Ξέρετε πόσο μεγάλο κενό νιώθουμε. Συμβαίνει να κουραστούμε, να είμαστε του θανάτου και ένα βράδυ να πέσουμε χωρίς να κάνουμε προσευχή. Και στο κενό είμαστε. Στο κενό είμαστε. Γιατί η προσευχή είναι η δύναμη που κρατάει τον άνθρωπο. Είναι η δύναμη. Και με βάση αυτό και ο νόμος είναι αναντικατάστατος, δεν γίνεται χωρίς να μελετάμε. Αυτοί που μελετούν τον νόμο του Θεού έχουν την ονομασία, έχουν μια ιδιαίτερη ονομασία, νόμος είναι. Λέει, ποιος είναι αυτός που ονομάζεται δίκαιος, αυτός που εφαρμόζει τον νόμο. Η δικαιοσύνη πώς απονέμεται, πώς μοιράζει ο δικαστής τη δικαιοσύνη. Γνωρίζει τους νόμους και λέει, έκανες αυτό, έκανες τον νόμο, δεν το έκανες, δεν έκανες τον νόμο. Το εφάρμοσε αυτό που λέει ο νόμος, είσαι δίκαιος. Δεν το εφάρμοσε αυτό που λέει ο νόμος, είσαι άδικος. Η Αγία Γραφή λέει, των δικαίων οι ψυχές, δηλαδή αυτών που εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού, οι ψυχές, επαναλάβω μια φορά, εκείνων που εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού, οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Οι ψυχές, δηλαδή διαβάζουμε τον νόμο του Θεού, εκείνη την ώρα μας έχει στα χέρια ο Θεός. Τον έχουμε στο μυαλό μας τον νόμο του Θεού, αυτό που διαβάσαμε, είμαστε στα χέρια του Θεού. Εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού, είμαστε στα χέρια του Θεού. Δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού. Και ούμι άψητε αυτόν βάσανος. Λέει, εφόσον μελετάς τον νόμο του Θεού, εφόσον εφαρμόζεις τον νόμο του Θεού, δεν σε πλησιάζει βάσανο. Δεν σε πλησιάζει βάσανο. Ούμι άψητε αυτόν βάσανος. Και πολύ περισσότερο δεν σε πλησιάζει ο βάσανος, τα βάσανα της κολάσεως, της από κάτω. Όχι, πάνω δεν είναι η κόλαση, κάτω είναι η κόλαση. Γιατί δεν έχεις φως που είναι ο νόμος του Θεού, έχεις σκοτάδι, πας στο σκοτάδι, στον Άδη. Άγνοια του νόμου, ίσον άγνοια του νόμου του Θεού, ίσον άδης, άδης, σκοτάδι. Δεν τους πλησιάζει λοιπόν τους μελετητές του νόμου του Θεού βάσανος. Οι άλλοι που δεν μελετούν τον νόμο του Θεού και βλέπουν πιστούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται στη ζωή επάνω, λένε να κοίταξε και τον νόμο του Θεού έχει και βασανίζεται. Το αν βασανίζεται και πόσο βασανίζεται, ο αληθινά πιστός το γνωρίζει αυτός που βασανίζεται. Θα το εξηγήσω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, που γιορτάζει σήμερα, ο οποίος έκανε στην προσευχή του προσευχή για να μαρτυρήσει για τον Χριστό, για να βασανιστεί για τον Χριστό, ένιωθε γλύκα κάθε φορά που τον ταλαιπωρούσαν, παίρναγε χάρη από πάνω του, τον έλουζα από πάνω μέχρι κάτω και έκανε το βάσανο και τον πόνο όσο γλυκύτερο μπορεί να φανταστεί κανείς. Με τη χάρη του Θεού, χωρίς τη χάρη του Θεού και την παρανυχίδα να τραβήξουμε, θα πηδήσουμε στον αέρα από τον πόνο.
Φανταστείτε το να περνάς από βασανιστήρια και να νιώθεις ότι περνάει από πάνω σου άβρα ουράνια. Γλυκής ο χειμών. Ο χειμώνας είναι βαρύς, λέγανε οι 40 μάρτυρες. Βαρύς ο χειμώνας. Αλλά γλυκής ο παράδεισος. Ένιωθαν παράδεισο μέσα τους, ένιωθαν γλύκα και εξουδετέρωνε την παγωμάρα της λίμνης που ρίξαν στους 40 μάρτυρες. Ο νόμος του Θεού έχει τη δύναμη να αφαιρεί την, θα λέγα, να αφαιρεί τον πόνο όπως τον ακούμε με τη δύναμή του. Να το μεταβέλει σε θωπία. Λέγει πάλι η Αγία Γραφή, τρεις πέδες μες στο καμίνι και η κάμινος δροσιά που ακουγότανε σαν θρόισμα ανέμου τους χάιδευε τους τρεις πέδες μες στο καμίνι και δεν γεγόντουσαν. Ήταν εφαρμοστέ του νόμου. Δεν παραβαίνουμε τον νόμο. Μέχρι θανάτου τον νόμο εφαρμόζουμε. Εσείς λέτε να σταματήσουμε να εφαρμόσουμε, λέγανε στον Βαναβουχοδονόσορα, τον νόμο του Θεού, αλλά εμείς λέμε όχι. Ο νόμος του Θεού ίσον θάνατος για μας. Και τους έσωσε ο Θεός. Όλοι όσοι ζουν, όλοι όσοι ζουν εκτός του νόμου του Θεού, όλοι όσοι ζουν εκτός του νόμου του Θεού, βλέπουν με τα μάτια, ποια μάτια, με το μυαλό τους, ότι αυτοί που εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού είναι μωροί κατά έναν τρόπο. Δηλαδή ζουν εκτός του κόσμου, ζουν τον κόσμο τους, ζουν τον ύπνο τους. Έτσι πιστεύουν εκτός του νόμου του Θεού. Και επόμενο είναι, γιατί τους λείπει το θείο φως. Εδώ η Αγία Γραφή λέει ότι οι μη έχοντες τον νόμο του Θεού, αυτοί που δεν έχουν τον νόμο του Θεού, είναι άφρονες, άφρονες, δηλαδή χωρίς νου και γνώση, χωρίς νου, αυτός που δεν έχει νου, που είναι μικρό παιδί, που δεν έχει γνώση, που είναι μικρό παιδί, είναι αυτός που ζει χωρίς τον νόμο του Θεού. Θέλω να πω το εξής. Πέρασαν περίοδοι μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού που πολλοί προτίμησαν να γίνουν φύλακες. Φύλακες εννοώ να μην δεχθούν πουδενή να παραβούν τον νόμο του Θεού και να αποδείξουν ότι δυνατός είναι ο νόμος του Θεού να τους απαλλάξει από κάθε κακό. Αλλά και το ανάποδο, ότι παραγίνουν ολοκάρπωμα. Θα το εξηγήσω, ολοκάρπωμα. Όταν παίρνουμε και βάζουμε στο θυμιατό το λιβάνι, στο καμένο κάρβουνο επάνω, στο αναμένο κάρβουνο, και το λιώνει όλο το λιβάνι, το αναμένο κάρβουνο, και δεν αφήνει τίποτα, λέγεται ολοκάρπωμα, γιατί το έφαγε όλο. Όλοι όσοι με επίγνωση, επαναλαμβάνω, διάβασαν τον νόμο του Θεού και δέχθηκαν ότι ο Θεός ζητάει να τον υπεραφριστούν, δέχθηκαν να γίνουν ολοκάρπωμα για τον νόμο του Θεού. Δηλαδή, αν προσκληθούν να αρνηθούν τον νόμο του Θεού για να σώσουν τη ζωή τους, να μην το δεχτούν, αλλά να δεχτούν, να εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού και αν είναι δυνατόν βάλουν να τους κάψουν σαν το λιβάνι, να μην μείνει τίποτα από το κάψιμο, να γίνουν ολοκάρπωμα, να το δεχτούν ευχαρίστως. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή ονομάζει πολλούς μάρτυρες που μαρτύρησαν για τον νόμο του Θεού, ολοκάρπωμα.
θα αναφέρω πάλι κάτι για να συνεχίσω παρακάτω. Το θέμα μας είναι, ο νόμος που μας έχει δώσει ο Θεός της Καινής Διαθήκης απαιτεί τήρηση, εφαρμογή και μάλιστα μέχρι του σημείου να θυσιάζουμε αυτά που μας στοιχίζουν ακόμα και την ίδια τη ζωή. Έτσι λέει ο νόμος του Θεού. Αυτό το αξίωμα έχει. Αυτό ζητάει από εμάς. Στην εφαρμογή του ακόμη και αυτής της προσωπικής μας ζωής. Λέει ο Δαβίδ. Εγώ Κύριε, στο ψαλτήρι μέσα, δια τους λόγους των χιλέων σου, θα το επαναλάβω και μια φορά, εγώ Κύριε, δια τους λόγους των χιλέων σου, το εξηγώ. Ο Κύριος άνοιξε τα χείλη του και κήρυξε τον νόμο του. Αυτή είναι η λόγη των χιλέων του Κυρίου. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν που ακούστηκαν από τα χείλη σου, που είναι ο νόμος σου, για αυτούς τους λόγους εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Φύλαξα δρόμους πολύ σκληρούς. Για να γίνω κατανοητός. Μου απαιτήθηκε για τον νόμο σου να σκύψω την δυσαρπάξω, έσκυψα. Μου ζητήθηκε να θυσιάσω τη ζωή μου, το έπραξα. Μου ζητήθηκε οποιαδήποτε άλλη μορφή θυσίας, το έκανα. Μόνο και μόνο γιατί μου το ζητάει ο νόμος σου. Δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Γέροντα, λέει μία μοναχή στο Πάτερ Παΐσιο, τι να κάνω για να γίνω ταπεινή, που με απλά να το καταλάβουμε. Ο Κύριος λέει να είμαστε ταπεινοί. Έτσι λέει ο νόμος του Κυρίου. Να είμαστε ταπεινοί. Τι να κάνω για να γίνω ταπεινή, λέει, μπας και νομίζεις ότι ο Θεός είναι μπακάλις και έχει σέσουλα και πάει και βάζει ένα κιλό ταπείνωση και θα σου πει πάρτινε. Όχι. Θα σου στείλει τον άνθρωπο που την πουλάει την ταπείνωση. Να δούμε, θα την αγοράσεις. Ένα παράδειγμα. Ετοιμάστηκα με πολύ δυνατή προσευχή, λέει ο Πατέρ Παΐσιος. Ετοιμάστηκα με πολύ δυνατή προσευχή. Και ξεκίνησα μετά την προσευχή να πάω να λειτουργηθώ στην εκκλησία, στην Κόνισσα, που ήταν σε ένα μοναστήρι δικό του εκεί. Πήγα στην εκκλησία, είπα ετοιμάστηκα μετά από προσευχή και πήγα στην εκκλησία. Γίνεται η Θεία Λειτουργία και ο ιερέας λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Την ίδια ακριβώς στιγμή φωνάζει «Γέρο Παΐσιο, είσαι ανάξιος να κοινωνείς μέσα, έβγα έξω». Βγαίνω έξω, πάω στην ουρά και είπα «Καλά σου έκανε κτίνος Παΐσιο». «Καλά σου έκανε κτίνος Παΐσιο». Και την ίδια στιγμή λέει ένιωσα να περνάει μία γλύκα μέσα μου που σπάνια τη ζούσε αυτή την περίπτωση. Μία γλύκα. Γιατί τον πρόγγιξε ο παπάς, αποδέχτηκε την ταπείνωση αυτή και δεν την αποδέχτηκε μόνο, αλλά είπε «Καλά σου έκανε κτίνος Παΐσιο». Κοινώνησα γεμάτος χάρη Θεού, μου έστειλε ο Θεός εκείνο που πουλάγε την ταπείνωση, τον παπά. Και μου είπε, αφού τελείωσε η Θεία Λειτουργία, έρθε ο παπάς και μου λέει «Τι έκανα, σε σένα το έκανα εκείνο το πράγμα».
Εσένα που σε αγαπούσα πιο πολύ από τα παπαδιά και από τα παιδιά μου. Ο Θεός το έκανε αυτό, όχι εσύ. Παραχώρησε ο Θεός να το κάνεις αυτό εσύ για να ταπεινωθώ εγώ. Γι' αυτό έχει και διπλή πληρωμή, του λέει. Γιατί έκανε στο Θεό έργο αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν με κατάλαβε, λέει ο παπάς. Το είπαμε αυτό για να καταλάβουμε ότι η ταπείνωση δεν είναι λουκουμάκι, αλλά είναι σκληρό έργο. Μας πρόσβαλε κάποιος, σκύψαμε κάτω. Είπαμε και ήμαρτον. Ευλόγησε, συγχώρεσέ με. Και ας φταίει αυτός. Ας φταίει αυτός. Έτσι λέει ο Ιησούς, όμως λέει, ξέτασες γιατί αυτός που σε πρόσβαλε, σε πρόσβαλε. Μήπως έχεις πιο μπροστά από αυτόν εσύ κάποια άλλη αφορμή και σου στείλει να σε ταπεινώσει. Δέξου την ταπεινώση. Επαναλαμβάνω, για τους λόγους των χιλέων σου, Κύριε, για τον νόμο σου, εγώ φυλάω δρόμους σκληρούς, δρόμους απότομους και πολλές φορές και γκρεμούς. Πολλές φορές και γκρεμούς. Αλλά κοιτάξτε κάτι. Εύκολο είναι να τα λέω, εύκολο είναι να τα ακούτε. Πανεύκολο, πανεύκολο. Για το έργο αυτό, τη στηρίσεως του νόμου, απαιτείται προσευχή. Απαιτείται προσευχή. Προετοιμασία. Προετοιμασία, λέει ο Δαβίδ. Κύριε, σε μια προσευχή, ένα ψαλμό, έχει ένα κομματάκι που λέει, Κύριε, ετοιμάστηκα, έκανα ετοιμασία. Και αφού ετοιμάστηκα, όταν μου ήρθε ο πειρασμός, δεν ταράχτηκα. Χρειάζεται να γίνεται η προετοιμασία. Χρειάζεται να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, με, δώσε μου τη δύναμη, Κύριε, δεν μπορώ από μόνος μου να αντιμετωπίσω την ταπείνωση που θα μου κάνει ο άλλος. Θέλω και τη δική σου χάρη και τη δική σου δύναμη. Εγώ θα κάνω την πρώτη υπομονή, θα σφιχτώ λιγάκι, θα κάνω και την άλλη παραπέρα και την άλλη παραπέρα και θα έρθει η χάρη του Θεού να μελούσει μετά. Ετοιμάστην και ουκ εταράχθην. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. Το θέμα μας, επαναλαμβάνω, είναι νόμος Θεού και μάρτυρες υπερασπίσεως του νόμου του Θεού, που είμαστε εμείς. Εμείς υπερασπιζόμαστε, εμείς φυλάμε τον νόμο του Θεού. Μας τον έδωσε και χρειάζεται να διαφυλάξουμε. Βλέπουμε έναν άνθρωπο και τον βλέπουμε να είναι ενάρετος, προσεκτικός, ήρεμος, ταπεινός. Αυτός και να μην μας μιλήσει, διδάσκει. Λέγει ο Άγιος Παχώμιος, ο Μεγάλος Παχώμιος, λέει, δεν θέλω να δω κανένα όραμα. Κανένα όραμα. Δηλαδή, να μου ανοίξει ο Θεός στους ουρανούς, να δω αγγέλους. Τι πιο ωραίο που υπάρχει. Δεν θέλω να δω το γύριο στη ζωή που ζω. Το μεγαλύτερο από όλα τα οράματα εδώ που ζω είναι να δω έναν άνθρωπο να είναι ταπεινός. Να είναι ταπεινός, αντιγράφει τον Κύριο αυτός. Ένα ταπεινό ζητάω και είναι το μεγαλύτερο από όλα τα οράματα που μπορεί να δει ο άνθρωπος στη γη. Σας θυμίζω, επισκέπτονται τον Άγιο Αντώνιο επιστήμονες ή μάλλον συνασκητές, άλλοι μοναχοί, για να ακούσουν ή να τους πει σαν μεγάλος Άγιος, μεγάλος Αββάς, λόγια Χριστού. Οι δύο του κάνουν ερωτήσεις και ακούνε. Ο ένας κάθεται και το βλέπει. Τον επισκεφθήκανε μία, τον επισκεφθήκανε δύο, τρεις. Συνεχώς ο ένας δεν μιλούσε. Εσύ, του λέει, έχετε έρθει τόσες φορές και δεν μου έχεις ρωτήσει τίποτα. Γιατί δεν με ρωτάς, του λέει. Μου φτάνει που σε βλέπω. Άμα βλέπουμε άνθρωπο ταπεινό, Άγιο, σκορπίζει άρωμα θεϊκό,
από την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Εφαρμογή του νόμου του Θεού. Και αυτό το άρωμα μας μεταφέρεται στα μυστικά μάτια της ψυχής και στη μυστική όραση της ψυχής και αντιλαμβανόμαστε ότι σκορπίζει αυτός ο άνθρωπος Θεού άρωμα. Πώς λέμε, αυτά τα γαλλίψα να αρωματίζουν. Άγιος τα είχε. Ήταν πιστός τηρητής του νόμου του Θεού. Από αυτό το πράγμα έχει μεγάλη έλλειψη η σημερινή κοινωνία. Από τι? Από μελετητές του νόμου του Θεού και από εφαρμοστές του νόμου του Θεού. Και το ένα και το άλλο είναι απόντα από εμάς τους χριστιανούς. Δεν μελετούμε τον νόμο του Θεού και δεν εφαρμόζουμε. Αλλά και θα πεις και εσύ που μελετάς τον νόμο του Θεού, είσαι θεολόγος, πώς εφαρμόζεις? Λέει ο Κύριος και ο Ιωσήφ Χριστός μας το λέει και ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, ο γνούς και μη ποιήσας δαρίσετε πολλά. Γνωρίζεις, είσαι θεολόγος, θα φας πάρα πολλούς άλλους. Αλλά και εκείνος που γνωρίζει ότι αν διαβάσει και δεν διαβάζει για να εφαρμόσει, και εκείνος είναι η ίδια κατηγορία. Γνωρίζει πρέπει να ανοίξει τα μάτια σου. Θες να είσαι τυφλός? Πώς θα έχεις τα μάτια σου και δεν θες να δεις? Σαν δώσεις για να βλέπεις. Άνοιξε τα λοιπόν, κοίταξε το φως για να δεις. Κοιτάς λοιπόν τον νόμο του Θεού, τα ανοίγεις και βλέπεις. Η μεγαλύτερη έλλειψη που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο είναι η έλλειψη μελέτης του νόμου του Θεού. Ο κόσμος περιπατεί ακόμη εν χώρα και σκιά θανάτου, μέσα σε τόπο που βασιλεύει η σκιά, το πηχτό σκοτάδι που ονομάζεται θάνατος, χώρα και σκιά θανάτου. Μια πολύ μικρή μειονότητα, πολύ μικρή μειονότητα, το λέει ο Κύριος, λέγει ότι εγώ κήρυξα, αλλά το πίμνιό μου που θα εφαρμόζει τον νόμο μου στους αιώνας των αιώνων θα είναι μικρό. Και όσο περνούν οι χρόνοι θα λιγοστεύει το πίμνιο της εφαρμογής του νόμου του Θεού. Μικρό το πίμνιό του. Επειδή είναι μικρό, είναι μειονέκτημα? Κάθε άλλο, δεν είναι μειονέκτημα. Ο Χριστός γεμίζει όλη τη γη? Όχι, είναι λιγοστός. Δεν είναι μειονέκτημα, Χριστός είναι. Είτε είναι λίγος ο Χριστός, είτε είναι λίγοι αυτοί που εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού, υπάρχουν για να ελέγχονται αυτοί που δεν εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού. Για να μην έχουν λόγο απολογίας στη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, να πούνε εγώ δεν ήξερα τον νόμο σου. Αυτός ο ένας είναι αρκετός για να τον καταλάβει ο άλλος ότι είναι του Θεού άνθρωπος. Τελειώνοντας λέγω το εξής. Στο πηγάδι του Ιακώβ πήγε ο Κύριος μεσημεριάτικα διψασμένος και κάθισε. Εκεί πήγε η Αγία Φωτεινή για να βγάλει νερό. Τη ζητάει ο Κύριος νερό για να πιει. Και ο Κύριος και αυτή λέγει, μου ζητάς νερό και τα λοιπά, που είσαι Ισραηλίτης και εμείς είμαστε Σαμαρίτες, που είμαστε εχθροί. Φτάνουμε στο τέλος που λέγει, αν γνώριζες στη Σαμαρίτιδα ποιος είναι εκείνος που σου ζητάει να τον ξεδιψάσεις με το νερό που βγάζεις από το πηγάδι, θα γινότανε κάτι το ανάποδο. Δηλαδή, θα έλεγες, δώσε μου εσύ από το δικό σου. Μου ζητάς εσύ ο Ισραηλίτης νερό. Εγώ σου λέω, Ισραηλίτης, πώς μου ζητάς? Και εσύ μου απαντάς ότι εγώ που σου ζητάω δεν ξέρεις ποιος είμαι. Άμα ήξερες,
θα μου έλεγες δώσε μου από το νερό το δικό σου. Μα εσύ ούτε έχεις άντλημα, δεν σκουβά να τραβήξεις νερό για να μου δώσεις νερό. Το νερό, ο νόμος του. Το νερό είναι ο νόμος του. Αυτό έκανε. Τη σκήρυξε. Τσάκησε τα μάτια. Το νερό που θα σου δώσω εγώ, θα το πεις και δεν θα ξαναπείς διψάω πάλι. Δεν θα ξαναπείς διψάω πάλι. Φαίνεται δεν αγγίξαμε ακόμα το νερό, το αληθινό νερό του Κυρίου, το νόμο του Κυρίου όπως πρέπει, για να μας πιάσει αυτή η φλόγα, η ουράνια, ώστε να λέμε σ' αγαπάμε Κύριε, σε δεν παίρνει άλλο. Γιατί δεν θέλουμε, γιατί έχουμε ροχέλια, γιατί έχουμε τεμπελιά επάνω μας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι όλων των κακών η αιτία είναι αμέλεια. Αμελούμε να αγκαλιάσουμε το νόμο του Θεού. Το αγκάλιασε η Σαμαρίτιδα. Βέβαια, μόλις της έδωσε από το νεράκι εκείνο, τρέχει φουλ στους συμπατριώτες και λέει ελάτε. Και ήτανε με 5 άνδρες, πόρνοι, μοιχός πέρα για πέρα. Αλλά έγινε στόμα Χριστού. Ελάτε να δείτε, ο Μεσσίας ήρθε σε όλους. Έρχονται και τις απαντάνε. Άκουσε, δεν πιστέψαμε επειδή είμαστε στο Μεσσί, αλλά με τα μάτια μας είδαμε ότι είναι ο Μεσσίας. Πρέπει να ανοίξουμε τον νόμο να δούμε τον Μεσσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Πριν τον νόμο προσευχή. Πριν τον νόμο προσευχή. Κύριε λέει ο νόμος σου, ο Δαβίδ, μελέτη μου εστί, είναι μελέτη μου. Χωρίς τη μελέτη του νόμου, καμία δύναμη δεν έχουμε. Γιατί μέσα από τον νόμο βγαίνει ο Χριστός. Ο ίδιος. Αυτός είναι ο νόμος, ο Χριστός ο ίδιος. Τον μελετώ, τον ορίζω, λάμπει, με φωτίζει, τον καταλαβαίνω. Και ζω. Αυτή είναι η θέση μας απέναντι στον νόμο. Και από εκεί και πέρα, ο Κύριος μας στέκει αρρωγός, βοηθός, φύλακας και όταν ακόμα κινδυνεύουμε για να εφαρμοστεί, για να κηρύξουμε τον νόμο του Θεού. Επαναλαμβάνω, τελειώνοντας λέω αυτό που το είπα και προηγουμένως, είναι ρητή, ξεκάθαρη παραγγελία σε όλους μας, ξεκάθαρη παραγγελία σε όλους μας. Εσεστέμι μάρτυρες, να μου γίνετε κήρυκες του νόμου μου, μάρτυρες, αυτό σημαίνει. Και μάλιστα, μέχρι θανάτου. Γεμάτη παραδείγματα, είναι η Αγία Γραφή, ας μελετάμε, ας προσευχόμαστε, να μας δώσει δύναμη ο Θεός, αμήν. Αν θέλει πει κάποιος κάτι, να το πει. Αλλιώς, κάνουμε την προσευχή μας, θέλουμε καθόμαστε να απολαμβάνουμε, θέλουμε φεύγουμε. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσεις. Ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς το είπε, έδωσε τη ζωή, την αιώνια ζωή και τον έκανε. Ευχαριστώ πολύ την παρέα σας, την καλή. Την ευλογημένη παρέα. Την ευλογημένη, την βάλουμε μέσα. Την ευλογημένη, την βάλουμε μέσα. Και εμείς ευχαριστούμε εσάς που μας ταΐσατε από τον κύριο. Πάρε και τον Τάση εκεί πέρα που μιλάει τώρα. Το πνευματικό εδώ. Πες τα. Αυτά που κάτι είπες. Αν τη διαβάσεις, λέει, είπα, δεν έχεις... Ευχαριστούμε τον κύριο Αδάμ που μας τάει σε πνευματική τροφή στο πνευματικό βιότοπο του Αγίου Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κι εσείς και μας ακούσατε. Γι' αυτό και το είπα. Είπες, αν δεν διαβάσεις, δεν είσαι στο νόμο του Θεού. Ναι. Ένας που δεν ξέρει γράμματα, είναι στο νόμο του Θεού. Τα ακούς τώρα. Τα ακούς. Δεν υπάρχει γεωλογία. Μια γριούλα πήγε και αγόρασε να αγοράσει μια Αγία Γραφή αγράμματα εντελώς, ένα βιβλιοπωλείο. Δεν ξέρεις γράμματα γριούλα? Όχι. Λέει όχι. Και πώς θα διαβάσεις? Θα βάλω το Τάσο να μου διαβάσει, να την ακούσω. Το πειραϊκό τον ακούς. Στην εκκλησία που
Για πορεία, δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι δικαιολογία. Έχει. Άστα, εντάξει. Ο Μωυσής έσπασε τις πλάκες που έφερε από πάνω. Ναι, γιατί τους είπε να πιστεύουν τα είδωλα. Και πώς βάλανε με τα στάγια. Ξανέβηκε πάνω. Ανέβηκε πάνω. Ναι, δεύτερη φορά. Είναι έτσι εσύ που πήγες στο όρος, είναι. Σε ρώτησε τι λέγατε κάνει τώρα. Ρώτησε, έσπασε τις πλάκες. Ο Μωυσής. Ναι, την πρώτη φορά τους είδωνα. Δεν ξέρω αν ανέβηκε για δεύτερη φορά γιατί άκουσα κάποιο τέλος. Ανέβηκε. Και πήρε άλλες πλάκες. Ναι. Α, έκανε δύο δρομολογία. Μα τι ένα έκανε. Γιατί είναι αρκετό, αρκετό ήταν. Θα φάγει περίεργο, γιατί λέω πώς είναι. Εκεί δεν υπάρχει, είναι πάρτα του. Ναι, αλλά οι δεύτερες λέει δεν ήταν γραμμένες με το χέρι του Θεού. Οι δεύτερες δεν ήταν γραμμένες με το χέρι του Θεού. Έτσι λέει ο Βασιλάκης. Έτσι έχω ακούσει. Έχει ακούσει. Εγώ δεν απαντώ γιατί δεν έχω ακούσει. Αλλά ξέρω ότι πήρε δεύτερες. Ναι, οι πρώτες ήταν από το χέρι του Θεού. Ναι, κατευθείαν. Αλλά δεν άξιζαν να τις πάρουν από το χέρι του Θεού οι Ισραηλίτες. Δεν, όχι. Δεν άξιζαν να τις πάρουν. Γι' αυτό πήραν τις δεύτερες. Αλλά τιμωρήθηκαν βέβαια στην πορεία. Ναι, βέβαια τιμωρήθηκαν. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Σας κουράσω. Ευάγγελε, πού είσαι. Με συγκινείτε πολύ. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.